Γεια σας! Σήμερα έχω διαλέξει να σας κάνω ένα βίντεο που έχω μαζέψει όλη μου την εμπειρία τόσων χρόνων που βάφω και χτενίζω νύφες. Μετά από πολλά βέβαια μηνύματά σας που με ρωτάτε συχνά τι να προσέξετε, τι να κάνετε, πώς να βαφτείτε, πώς ήταν τα μαλλιά σας, αποφάσισα να μαζέψω όλη μου την εμπειρία, όλες μου τις γνώσεις, όλες μου τις συμβουλές και τα tips που θα χρειαστείτε για την ώρα που θα γίνετε νυφούλες. Ξέρω ότι θα το χρειαστείτε πάρα πολύ αυτό το βίντεο για εσάς που έχετε αποφασίσει να γίνετε νυφούλες, που βέβαια θα πάτε σε ειδικούς, αλλά και για αυτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ειδικούς και θέλουν να επιμεληθούν μόνες τους την εμφάνισή τους. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να τα βάλουμε σε σειρά. Θα αρχίσω πρώτα με το πρόσωπο και μετά θα σας πω για τα μαλλιά, τι πρέπει να προσέξουμε. Αρχίζουμε με το πρόσωπό μας. Φυσικά, όλες μας θα πρέπει να κάνουμε έναν πολύ καλό καθαρισμό και πολύ καλή ενυδάτωση στο πρόσωπό μας για όταν έρθει εκείνη η μέρα να είναι πολύ καλά ενυδατωμένο για να στρώσει και το μακιγιάζ μας και φυσικά να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Όταν λοιπόν αποφασίσουμε να πάμε στην αισθητικό μας, αυτό θα πρέπει να γίνει ένα μήνα με 20 μέρες πριν την ημέρα του γάμου μας. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να έχουμε σημάδια ή οτιδήποτε μπορεί το δέρμα μας να μας βγάλει και από το άγχος. Καλό είναι να έχουμε το περιθώριο να προλάβουμε οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί. Φυσικά η περιποίηση δεν σταματάει εκεί πέρα. Έχετε στο σπίτι σας όλες μάσκες προσώπου, έτσι δεν είναι? Καλό θα ήταν μία μέρα πριν να κάνετε τη μάσκα την αγαπημένη σας, αυτή που έχετε χρησιμοποιήσει και άλλες φορές και ξέρετε ότι δεν πρόκειται να σας βγάλει καμία αλλεργία. Δίνει μεγάλο boost για την επόμενη μέρα στο δέρμα σας και θα δείτε ότι θα έχετε πολύ πολύ πιο ωραία αποτελέσματα. Αυτό βέβαια συμβαίνει και με τις μάσκες ματιών. Όσο μπορείτε, κάντε δηλαδή μια μέρα πριν ένα μποτέ στο σπίτι σας, στο πρόσωπό σας, για να δείχνετε πάρα πολύ λαμπερές και όμορφες την επόμενη μέρα. Και εννοείται δεν είναι μόνο οι μάσκες και τα μποτέ που μας κάνουν όμορφες, αλλά και αυτά που τρώμε. Πάρα πολύ νερό θέλει, ξεκούραση από εσάς, να μην τρέχετε σαν τρελές την τελευταία στιγμή με όλες τις υποχρεώσεις που θα υπάρχουν, γιατί δεν θα σταματήσουν, πιστέψτε μου, ποτέ. Οπότε κάντε εσείς να έχετε το δικό σας χρόνο για να ξεκουραστείτε, πάρα πολύ νερά, πολλά φρούτα. Και αυτό που έχω να σας πω, γιατί σε όσες νύφες πάω, τις ταΐζω με το ζόρι, θα πρέπει να έχετε φάει καλά, στεγνά, είτε ψητό κοτόπουλο, κάτι στεγνό, εν πάση περιπτώσει, να σας κρατήσει μέχρι την ώρα του μυστηρίου και μετά. Και προσοχή στο μάτισμα, μην το παρακάνετε. Ούτως ή άλλως οι πιο έτσι λευκές επιδερμίδες είναι πολύ πολύ πιο λαμπερές και πιο αριστοκρατικές. Πριν αρχίσουμε το μακιγιάζ μας, καλό είναι την ενυδατική μας να την έχουμε βάλει γύρω στις 2 ώρες πριν, να έχει απορροφήσει όλη την υγρασία που πρέπει και χρειάζεται η επιδερμίδα μας, για να συνεχίσουμε μετά στο primer και όλα τα άλλα που ακολουθούν για το μακιγιάζ μας. Πολύ σημαντικό, όταν έρχεται η ημέρα που ονειρευόμαστε όλα τα κορίτσια, το πιο σημαντικό, αγαπημένες μου, είναι να είστε ο εαυτός σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο εκείνη την ημέρα που να μην είσαστε εσείς. Μην μπείτε στη διαδικασία να σας πείσει κανένας make-up artist να κάνετε κάτι διαφορετικό. Προτιμήστε μακιγιάζ το οποίο είναι all time classic που λέω εγώ. Να σκέφτεστε ότι αυτές τις φωτογραφίες θα τις βλέπετε για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε κοιτάξτε με αυτό που βλέπετε στο καθρέφτη να είσαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για το μακιγιάζ μας, αλλά και για τα μαλλιά μας. Το πρώτο πράγμα που θα σας πω να προσέξετε στο μακιγιάζ όταν έρθει η ώρα του μακιγιάζ είναι ότι μην ξεχνάτε το primer, αναλόγως με το πρόβλημα που μπορείτε να έχετε. Δηλαδή αν έχετε πανάδες ή οτιδήποτε διχρωμίες ή πόρους, βοηθάει πάρα πολύ το primer πριν βάλετε το make-up. Συνεχίζουμε όμως τώρα με το foundation. Αυτό καλό θα είναι το χρώμα να το επιλέξετε σε daylight. Τι εννοώ daylight? Σε φως ήλιου. Να βγείτε και έξω και όλες από το σπίτι σας και να το δείτε σε έναν καθρέφτη. Όπως καταλάβετε, το daylight είναι ο σωστότερος φωτισμός για να διαλέξετε ακριβώς το χρώμα για την επιδερμίδα σας. Προσέξτε πάρα πολύ την ποσότητα που θα βάλετε στο make-up. Πάντα σας λέω και σας φωνάζω να χρησιμοποιείτε λίγες ποσότητες. Και για τα κορίτσια που θα κάνουν και μόνο στο μακιγιάζ, καλύτερα να βάλουν λίγη ποσότητα και αν χρειαστεί, ας προσθέσουν.
Επόμενο τυψάκι και πάρα πολύ βασικό, πούδρα. Προσοχή στην ποσότητα της πούδρας. Αυτό που κάνει πούδρα, αν βάλετε πάρα πολύ, είναι να πάρει τη δική σας φυσική λάμψη, που αυτό δεν το θέλουμε. Και ειδικά κάνει το δέρμα να φαίνεται κουρασμένο και θαμπό. Μαύρη κύκλη λοιπόν. Εδώ όσα κορίτσια έχουν έντονο πρόβλημα, καλό είναι να χρησιμοποιήσουν πριν το concealer το corrector. Corrector είναι ένα προϊόν, θα τα βρείτε στα beauty shop, και καλό είναι να σας το προτείνουν και ειδικοί και να κάνετε και εφαρμογή, εννοείται, το οποίο δεσμεύει το χρώμα του κύκλου, όσο σκούρος κι ας είναι. Και μετά από πάνω θα βάλετε το concealer, γιατί αν θα το πάτε λίγο ανάποδα, δηλαδή βάλετε το concealer πάνω σε πολύ σκούρο κύκλο, αν έχετε δηλαδή, το αποτέλεσμα θα είναι γκρι και φυσικά αυτό δεν το θέλουμε. Και να προτιμήσετε κονσίλερ σε υγρή μορφή. Ο τόνος που θα χρειαστούμε στο κονσίλερ είναι ένα με δύο τόνους ανοιχτότερο από το make-up. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο φρύδια. Τα καλοσχηματισμένα φρύδια είναι το μυστικό για ένα καθαρό πρόσωπο και ένα έντονο βλέμμα. Μην περιμένετε όμως την τελευταία στιγμή για να τα βγάλετε, γιατί σίγουρα το δέρμα σε εκείνη την περιοχή θα έχει ερεθιστεί. Καλό θα είναι 1 με 2 μέρες πριν. Και καλό θα είναι για μένα για 2-3 ώρες μην βάλετε κρέμα. Υπάρχει περίπτωση να σας βγάλουν σπυράκι, ειδικά όταν γίνεται αποτρύπωση στο σημείο, μην βάζουμε λιπαρές κρέμες πάνω. Καλό θα ήταν να διαλέξετε το μακιγιάζ που σας ταιριάζει, να υπάρχει ένταση σε ένα από τα δύο. Τι είναι ένα από τα δύο? Θα δώσετε ή ένταση στα χείλια ή ένταση στα μάτια, για να μην βγει υπερβολικό και έχουμε άσχημο αποτέλεσμα. Και εννοείται ότι το μακιγιάζ σας πρέπει να είναι σε εισαγωγικά διαχρονικό. Τι εννοώ διαχρονικό? Μην επιλέξετε χρώματα πράσινα, μπλε, κίτρινα, τέτοιο είδους χρώματα, γιατί η μόδα αλλάζει και αυτό θα το δείτε σε μερικά χρόνια. Το πιο σωστό και το πιο σίγουρο είναι να επιλέξετε χρώματα σε γήινες αποχρώσεις και παίξτε πάρα πολύ με το χρώμα που θέλετε εσείς στα χείλια σας. Κρατήστε τα μάτια λοιπόν ήσυχα και παίξτε με χρώμα στα χείλια σας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι οι βλεφαρίδες. Οι ψεύτικες εννοώ βλεφαρίδες. Δεν μπορώ να διανοηθώ νύφη χωρίς να έχει έντονες βλεφαρίδες. Όσες θα βαφτείτε μόνοι σας, να δείτε το tutorial που κάνει για τις βλεφαρίδες. Πώς δηλαδή εφαρμόζουμε τα τουφάκια ή και τις ολόκληρες. Αν και για νύφες, αυτό που έχω να προτείνω είναι να προτιμήσετε τα τουφάκια, γιατί έχουν πολύ πιο φυσικό αποτέλεσμα και κρατάνε περισσότερο. Και έχετε και τη δυνατότητα να χτίσετε λίγο το μάτι σας. Δηλαδή, θέλετε πιο φυσική, το φαίνεται στο πιο φυσικό. Θέλετε πιο έντονο βλέμμα, αρχίστε και βάζετε πιο πολλές βλεφαρίδες. Το χτίζετε δηλαδή εσείς και δίνετε την ένταση που χρειάζεται. Η βλεφαρίδα, η ψεύτικη, είτε τουφάκια βάλετε είτε ολόκληρη, αναλόγως τώρα τι θέλετε εσείς και τι σας βολεύει, να ξέρετε ότι κρατάει το μακιγιάζ. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι το κρατάει αναλύωτο. Όσες ώρες και να περάσουν, το βλέμμα σας θα έχει την ένταση που πραγματικά εσείς έχετε επιλέξει. Όλες οι νυφούλες έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να λάβουμε. Φυσικά και θα λάβουμε εκείνη την ημέρα με όλα αυτά που σας έχω πει πριν, αλλά χρειαζόμαστε και το highlighter. Και εννοείται προσοχή στην ποσότητα. Βάζουμε στα σημεία, στα ζυγωματικά μας, σε όλα στα tutorial αυτά που σας έχω εξηγήσει τα σημεία που μπορούν να μπουν, ωραίο είναι να μπουν και πάνω από τα χείλια και εδώ. Και στο ντεκολτέ μπορούμε να βάλουμε για να γίνουν τα σημεία που θέλουμε πολύ πολύ πιο εντυπωσιακά και στις φωτογραφίες φυσικά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ορισμένες κοπέλες που μπορεί να έχουν ευριαγγείες στα πόδια ή κάποιες διχρωμίες στο δέρμα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, μπορούν να πάνε στα beauty stores που μπορούν να βρουν εκεί κάποια μπουκαλάκια τα οποία είναι για το σώμα, είναι make-up για το σώμα. Καλό είναι να βρουν το χρώμα τους και είναι αυτό σε σπρέι, το οποίο αν θα το αλείψετε έτσι ας πούμε, γίνεται ένα πολύ πολύ ωραίο και ομοιόμορφο χρώμα. Και ειδικά στα πόδια που έχουν ευριαγγείες. Γενικώς αυτό το μπουκαλάκι, το make-up που είναι για το σώμα, κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο και ομοιόμορφο χρώμα. Το ζητούμενο βέβαια είναι να φαινόμαστε φρέσκες, δροσερές και λαμπερές, χωρίς όμως να γυαλίζουμε ολόκληρες. Ένα πράγμα όμως που δεν πρέπει να ξεχάσετε αν σας βάψει ειδικός είναι να ρωτήσετε ποιο κραγιόν ή γλώσσα σας έχει βάλει, ώστε να το πάρετε μαζί σας αν θέλετε να προσθέσετε μετά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και πάμε τώρα στα μαλάκια μας.
μη μου κάνετε αλλαγές τελευταία στιγμή στο χρώμα και παθαίνει μετά ο ειδικός εγκεφαλικό, γιατί μου έχει συμβεί και αυτό. Εάν θέλετε να κάνετε κάποιες αντάβειες, κάντε το γύρω στις 20 μέρες πριν και μην αλλάζετε τελευταία στιγμή κομωτή. Ό,τι ίσχυε για το μακιγιάζ, ισχύει και για τα μαλλιά. Μην κάνετε πράγματα τα οποία δεν έχετε ξανακάνει πάνω σας. Να διαλέξετε χτενίσματα τα οποία να αισθάνεστε το εαυτό σας. Η γνώμη μου σε όλα τα κοριτσάκια που έρχονται όταν αναλαμβάνω και τα μαλλιά, δεν τις αφήνω να μου κουρευτούν. Γιατί θέλω το μάκρος. Συνήθως τα κάνουμε λίγο πιο σπαστά τα μαλλιά μας. Θέλουμε να υπάρχει κάποιος όγκος στα μαλλιά μας. Οπότε θέλουμε εκεί πέρα και το μάκρος. Γιατί αν τα κάνουμε λίγο σπαστά, ακόμα και κυματιστά, όσο να είναι, μαζεύουν τα μαλλιά μας. Καλό είναι, αν θέλετε ακόμα και καθάρισμα, να το κάνετε μετά το γάμο. Αυτό που είναι και πολύ σημαντικό για τα μαλλιά σας είναι να βάλετε εκείνη την ημέρα τρέσες. Αυτές οι κουμποτές οι ειδικοί ξέρουν, ή όσες δεν πάνε σε ειδικούς, καλό είναι να πάνε να αγοράσετε σε ένα κατάστημα. Οι οποίες είναι πάρα πολύ εύκολες και μπαίνουν, είναι κουμποτές και δείχνουν τα μαλλιά μας πολύ πιο πλούσια. Σημαντικό είναι βέβαια να είναι και ακριβώς το χρώμα σας. Και αυτό που βοηθάει είναι να σας κρατάει το χτένισμα. Υπάρχουν μαλλιά τα οποία είναι, που λέω εγώ, σαν μπαμπάκι, είναι τα baby hair, τα οποία ό,τι και να τους κάνεις δεν κρατάει το χτένισμα. Μετά από 2 ώρες γίνονται ίσια. Οπότε οι τρέσες, τα λεγόμενα εξτέ ας πούμε, βοηθάνε και κρατάνε πάρα πολύ το χτένισμα, ειδικά όταν τα μαλλιά σας είναι κάτω. Εάν θέλετε να τα κάνετε πιασμένα, αυτό που βοηθάνε πάλι τα εξτέ είναι να φαίνονται πολύ πιο πλούσιος ο κότσος που θέλετε να κάνετε. Φυσικά μην ξεχνάμε και εδώ πολλές μάσκες, καλή ενυδάτωση, να αποφεύγετε εκείνη την ημέρα τα λάδια, γιατί δεν θα βοηθήσει τον ειδικό, δεν θα βοηθήσει φυσικά να κρατήσει το χτένισμα. Μιλήστε με τον ειδικό τι ακριβώς χρειάζεται και τι τον βοηθάει, οπότε να τον βοηθήσετε κι εσείς. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να προσέξετε όταν αποφασίσετε το ύφος του μακιγιάζ που θέλετε να κάνετε, να υπάρχει αρμονία και στο μαλλί. Δηλαδή τι εννοώ, να είναι στην ίδια αισθητική. Αυτά λοιπόν από μένα, τελείωσε και αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε που έχω μαζέψει όλες μου τις συμβουλές και όλα μου τα tips για τις νυφούλες. Καλή επιτυχία λοιπόν, να ζήσετε, να είστε πάντα ευτυχισμένες, σας λέω και τις ευχές μου μέσα από εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και από μένα την αγάπη μου. Φιλάκια πολλά!